Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκουμε στην έννοια του χρόνου. Συγκεκριμένα, αυτό που μετράνε τα ρολόγια και τα ημερολόγια μας δεν ταυτίζεται με τη μαθηματική διάσταση του χρόνου, με αυτό δηλαδή που νοούν τα μαθηματικά ως διάσταση χρόνου. Αυτό που μετράνε τα ρολόγια και τα ημερολόγια είναι ένα μέγεθος, παραγόμενο από τη μαθηματική διάσταση χρόνος. Συγχρόνως, η διάσταση χρόνου σε συμπαντικό επίπεδο συμπίπτει ως προς τις μαθηματικές ιδιότητές της με τη μαθηματική έννοια των διαστάσεων χώρου, δηλαδή του μήκους, του πλάτους και του ύψους. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ακτίνα του σύμπαντος. Οι εξισώσεις που την προσδιορίζουν καταλήγουν σε μία απόσταση χρόνου, ενώ εμείς, μέσω της κλασικής ανθρώπινης λογικής μας, νομίζουμε ότι η ακτίνα του σύμπαντος μετριέται σε μήκος. Με λίγα λόγια, στην περίπτωση αυτή, μήκος και χρόνος συμπίπτουν.